Θα δούμε τις επιλογές που έχει η Λευκωσία σε ό,τι αφορά την αντίδρασή της. Για να ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η τοποθέτηση του διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εναρμονισμένη με τις τουρκικές θέσεις. Δηλαδή, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το θέμα της αμοχώς του θα επιληθεί στο πλαίσιο του Κυπριακού. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Η ορθή θέση είναι ότι, ανεξαρτήτως επίλυσης του Κυπριακού, η πόλη της αμοχώς του επιστρέφεται στους νόμιμους κατοίκους. Αυτό αναφέρουν οι δεύτερες συμφωνίες κορυφής Κυπριανού Ντεφτάς του 1979. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα πώς θέτουμε το θέμα της αμοχώς του διεθνώς. Το θέτουμε ως θέμα πρόταξης στο πλαίσιο της λύσης. Αν είναι θέμα πρόταξης, σημαίνει ότι η Τουρκία, ανεξαρτήτως λύσης, πρέπει να επιστρέψει την πόλη της αμοχώς του. Διαφορετικά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις, οι οποίες έχουν αφαιρεθεί από το τελευταίο Συμβούλιο. Συνεπώς, αφενός θα πρέπει να ζητηθεί η σύγκληση έκτακτου Συμβουλίου και αφετέρου να επαναφέρουμε το θέμα των κυρώσεων. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, ότι το θέμα της αμοχώς του συνδέεται με την βάση drones στο Λευκόνικο. Γίνεται αντιληπτό ότι η βάση των drones έχει ως στόχο το γεωπολιτικό έλεγχο της Τουρκίας στην περιοχή και ότι όντως δεν αφορά την Κύπρο. Αφορά και άλλες χώρες της περιοχής. Αφορά όμως κυρίως την Κύπρο. Πρώτον, διότι τα drones είναι επιθετικά όπλα, είναι επιθετικά αεροσκάφη. Είτε αυτά είναι του τύπου των Bayraktar που μπορούν να πετούν σε 28.000 πόδια, είτε αυτά είναι του τύπου Akinji που μπορούν να φτάνουν 40 με 43.000 πόδια και να φέρουν μάλιστα πυράβλους, τους οποίους φέρει και το F-16. Συνεπώς, επί του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, επί εδάφους ευρωπαϊκού, έχουμε την παρουσία ξανά πρόσθετων τουρκικών δυνάμεων και οπλικών συστημάτων, δηλαδή σε βάρος που απειλούν την Ευρώπη και τις γύρω περιοχές. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία το ζητήσει, να επιβάλλει εμπάρκο. Δεύτερο, σε επίπεδο ΟΓΕ, επειδή είναι και η έκθεση του Γενικού Γραμματέα και επειδή η Γαλλία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο οποίος Γενικός Γραμματέας δεν έχει κάνει καμία τοποθέτηση στις εκθέσεις του Γιάννη. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εδώ είναι που πρέπει η Λευκωσία να ζητήσει, όπως συμπεριληφθεί στην έκθεσή του, ακριβώς το θέμα των drones. Ότι δηλαδή πρόκειται για νέα επιθετική ενέργεια, η οποία απειλεί την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διότι, εάν γίνουν επιχειρήσεις, μπορεί μεν η βάση του Λευκονίκου να βρίσκεται στο Βεληνικές του πυροβολικού των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου, αλλά δεν είναι αφελείς οι Τούρκοι. Θα σηκώσουν τα ντρόνς που έχουν δυνατότητα 24 ώρες πτήσεων, προτού γίνει το προληπτικό χτύπημα και να επιτεθούν. Συνεπώς, ο Γενικός Γραμματείας θα πρέπει να εντάξει την επιθετική ενέργεια στην εκθέση του και εν συνεχεία η Κυπριακή Δημοκρατία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία που προεδρεύει και τις γειτονικές χώρες να καταγγείλουν την Τουρκία ότι δεν απειλεί μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά το περιφερειακό σύστημα ασφάλειας, έτσι ώστε να πιεστεί η Τουρκία ότι μπορεί το Κυπριακό ανά πάσα στιγμή να μετακινηθεί στο κεφάλαιο 7 και να επιβληθούν κυρώσεις όπως επιβάλλονται στους ταραξίες ανά τον κόσμο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Στο μεταναστευτικό πάμε τώρα. Καθώς είναι